Γεια σας παιδιά, αυτές τις ημέρες μιλήσαμε για τη σπορά και το όργωμα και για τις χειρονακτικές εργασίες στο χωράφι. Οι γεωργοί λοιπόν, κατά την περίοδο της σποράς και του οργώματος, φυτεύουν και το σιτάρι, το οποίο λέγεται αλλιώς σίτος. Το σιτάρι είναι ένα φυτό που καλλιεργείται παγκοσμίως. Ο καρπός του σίτου είναι μια βασική τροφή που χρησιμοποιείται στην παρασκευή αλευριού καθώς και των ζωοτροφών. Το αλεύρι, το ρύζι, το κριθάρι, τα ζυμαρικά και τα δημητριακά προέρχονται από το σιτάρι. Οι γεωργοί σπέρνουν τα σιτήρα και όταν αυτά είναι έτοιμα, έχουν βγάλει δηλαδή τους καρπούς τους, κάνουν τη συγκομιδή. Όπως είπαμε, ο ήλιος και η βροχή βοηθούν όλα τα φυτά, έτσι και τα σιτήρα, για να βλαστήσουν. Ο ρυθμός ανάπτυξης των σιτηρών επηρεάζεται από το περιβάλλον, δηλαδή τη θερμοκρασία, την ένταση του φωτός του ήλιου, τα θρεπτικά συστατικά του χώματος, καθώς και την υγρασία του χώματος και άλλα πολλά. Το σιτάρι περνάει 5 στάδια μέχρι να φτάσει στο σημείο της συγκομιδής. Στο πρώτο στάδιο φυτρώνουν τα πρώτα φύλλα. Στο δεύτερο στάδιο σχηματίζονται οι βλαστοί. Στο τρίτο στάδιο οι βλαστοί αρχίζουν να παίρνουν το σχήμα του καλαμιού και συνεχώς ψηλώνουν με τον ήλιο και με τη βροχή. Στο τέταρτο στάδιο αρχίζει να εμφανίζεται το στάχι. Και στο πέμπτο στάδιο αρχίζουν να γεμίζουν κόκκους και να αποκτούν τα τελικά τους χαρακτηριστικά. Για τη συγκομιδή του σιτεριού χρησιμοποιούνται μηχανήματα αλωνισμού και θερισμού. Στα παλαιότερα χρόνια, ο θερισμός του σιταριού γινόταν με χειρονακτικό τρόπο, τον Ιούνιο μήνα, που τον έλεγαν και αλλιώς θεριστή. Κύριο εργαλείο για το θερισμό ήταν το δρεπάνι. Κατά τον θερισμό συγκεντρώνονταν τα στάχια σε μικρά δέματα και με τα ζώα μεταφέρονταν στις άκρες των αλωνιών. Στο τέλος του θερισμού και μετά το κουβάλιμα στα αλώνια των δεματίων ακολουθούσε το αλώνισμα, που γινόταν τον Ιούλιο μήνα, που τον έλεγαν και διαφορετικά αλωνάρι. Το αλώνισμα είναι η διαδικασία που ξεχωρίζουμε τον καρπό από το στάχι. Αφού οι αγρότες έπαιρναν το σιτάρι, το πήγαιναν στους μήλους για να πάρουν το αλεύρι. Τώρα πια βέβαια, με τις μηχανές που έχουν οι αγρότες, η διαδικασία του αλωνισμού και του θερισμού γίνεται ακόμα πιο γρήγορα και ξεκούραστα. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία παραγωγής του σιταριού, ενός πάρα πολύ βασικού τροφίμου για τη ζωή των ανθρώπων. Θα τα πούμε σύντομα παιδιά. Γεια σας!